βιβλίο λοιπόν το έκανα, το έγραψα, γιατί μου μπήκε μια σκέψη. Δεν είχα καμία διάθεση να γράψω βιβλίο, ομολογώ. Για να πω ότι έκανα στο ποδόσφαιρο και τα λοιπά, που λίγο πολύ είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο. Αλλά όταν θυμήθηκα ότι εγώ ξεκίνησα 6 χρονών το ποδόσφαιρο με τον πατέρα μου, που ήταν εραστής του ποδοσφαίρου και μου άρχισε προπονήσεις, αμέσως μέσα μου μπήκε γιατί να μην το γράψεις και να απευθύνεται στα μικρά παιδιά, όπως εσύ έκανες αυτή την καριέρα, να πάρουν θάρρος, αγάπη, πίστη, να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, να διαβάσουν και 5 πράγματα που ενδεχομένως να τους βοηθήσει και να γίνουν και να έχουν ανάλογη καριέρα. Είναι λοιπόν ένας φάρος φωτεινός για τα μικρά παιδιά και εκεί απευθύνεται πιο πολύ, για να μπορέσουμε και να μπορέσουμε και εμείς αργότερα και να εύχομαι να έχει βοηθήσει και το βιβλίο, να δούμε μεγάλους παίχτες όπως υπήρχαν στο παρελθόν και δυστυχώς τώρα μας λείπουν και νομίζω το βοηθό είναι έλλειμμα. Αυτό ήταν ο σκοπός. Από εκεί και έπειτα τα υπόλοιπα είναι πώς να διαχειριστείς την καλή σου, την προσφορά σου και το όνομα, την καλή σου απόδοση και όπως ανεβαίνεις στο ποδόσφαιρο για να μην χαθείς στην πορεία. Γιατί όπως ξέρετε κύριε Δήμαρχε και όλοι μας, η κορυφή είναι πάνω σε ανηφόρα. Δεν είναι ποτέ κάτω, άρα ο δρόμος είναι ανηφορικός, δύσκολος. Σταματάς, ξεκουράζεσαι λιγάκι και ξανά από την ανηφόρα τραβάς. Υπάρχουν βεβαίως κάποια πράγματα γραμμένα μέσα, δεν θα σας ζαλίσω τώρα, δεν θα σας τα πω, αλλά συνήθως είναι ένα, την αγάπη για το ποδόσφαιρο, να μην μπορεί να την πάρει καμία άλλη αγάπη. Γιατί αν την πάρει, τότε δεν υπάρχει ανωδική πορεία, δεν υπάρχει κορυφή, παρά μόνο κατηφόρα και πίσω. Αυτά έχω να πω, θέλω να ευχαριστήσω που με καλέσατε στο Δημαρχείο, την αγάπη σας, την εκτίμησή σας και τον κύριο Πρόεδρο του ΔΟΚΠΑΡ, το φίλο μου τον Μανώλη τον Γκότη που έδωσε αγώνα και τον ευχαριστώ, είμαστε συμπαίκτες, έχουμε μεγάλες χαρές ζήσει, ειδικά Μανώλη με το κύπελο το 83 που ήταν μια στήρα εποχή για την ΑΕ. Και το πρώτο γκολ που έβαλα εγώ ήταν του Μανώλη γκολ, ήταν, να το πω, δώρο, γιατί η κεφαλιά ήταν απίστευτη. Και χώρισα και το έβαλα και βάλαμε τον πρώτο γκολ και πήραμε και το κύπελλο. Θέλω να ευχαριστώ τους παλέμαχους εδώ που είδα και είδα και τα γραφεία τους και εντυπωσιάστηκα και την αγάπη τους. Και γενικά χαίρομαι που είμαι σε αυτό το πανέμορφο νησί, τη Ρόδο, που έχω πάρα πολλά χρόνια να την επισκεφτώ. Να είστε όλοι καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας.